έτσι στιγμή, έτσι μια πολύ ωραία φιλική κουβέντα και μια ωραία φιλική στιγμή. Ανέβηκα πάνω να κάνω και εγώ κάποιες δουλειές και να κάνω και εγώ την υποχρέωσή μου να πάω να ψηφίσω στη Θεσσαλονίκη, γιατί είμαι από εδώ και όλα στη Θεσσαλονίκη. Και προέκυψε και αυτή η συνάντηση και ήταν μεγάλη μου χαρά που μετά από πάρα πολύ καιρό συνάντησα τον πρόεδρο και είπαμε κάποια θέματα και για την πόλη, για τη Θεσσαλονίκη. Σας πήρε ο κ. Μητσοτάκης τηλέφωνο. Σας πήρε ο κ. Μητσοτάκης τηλέφωνο, σας είπε να βρεθείτε. Όχι ρε παιδιά τώρα εδώ, όχι απλά έτυχε. Ουσιαστικά έγινε σχεδόν τυχαία. Βέβαια με κάποιους συνεργάτες του είπαμε ότι επειδή ήμουν και εγώ στην πόλη, ήταν και ο ίδιος λόγω ότι σήμερα έχει την ομιλία και είπαμε μην τους βρισκόμασταν. Αντώνη, σαν άνθρωπος, σαν πολιτικός, πώς σου φαίνεται, κάθισες, μίλησες αρκετή ώρα μαζί του, πώς σου φαίνεται σαν άνθρωπος? Δεν χρειάστηκε τώρα να πω, εγώ το ξέρω πιο παλιά, βλέπω και δεν χρειάζεται να σου πω εγώ, ο κόσμος έχει κρίνει και το κρίνει. Όπως λέει και ένας φίλος μου, μέχρι σήμερα λοιπόν αποδεικνύει ότι είναι στον σωστό δρόμο και από ό,τι φαίνεται ο κόσμος τον στηρίζει και έχει πάρει τις αποφάσεις του για το μέλλον της χώρας. Τώρα, εσένα Αντώνη, σε είδαμε στην εκδήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη, σε βλέπουμε και σήμερα από το Μητσοτάκη. Μήπως είσαι τελικά κοντά στην Νέα Δημοκρατία? Να μην λέμε κάποια πράγματα. Εγώ είμαι με τους ανθρώπους που πραγματικά μάχονται και που πραγματικά έχουν όρεξη να δουλέψουν. Δεν έχει να κάνει ούτε με χρώμα. Άνθρωποι που αγαπάνε και που αγαπάνε και την ειδικά οι πολιτικοί που αγαπάνε τον τόπο αυτό είναι σε όλα τα χρώματα και σε όλες τις αποχρώσεις. Από εκεί και πέρα προσωπικές μου εμένα φιλίες έχω και κάποιους ανθρώπους. Και αυτοί οι άνθρωποι τολμώ να πω ότι έχω μια σχέση πιο κοντινή και πιο φιλική. Αυτό είναι. Και με τον πρόεδρο έχω μια έτσι ιδιαίτερη κοντινή φιλική σχέση και με τον Άδωνη έχω μια ιδιαίτερη σχέση που τον εκτιμώ και ιδιαίτερα έτσι, γιατί είναι ένας μαχητής. Και εύχομαι να, κάποια στιγμή να ξεκολλήσουμε από τα στεγανά του διαχωρισμού και να είμαστε πιο απελευθερωμένοι και να νιώσουμε ότι στη ζωή μας πρέπει να στηρίζουμε ικανούς ανθρώπους από όπου και αν του μπορούμε.